Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η απόφαση του Πρωθυπουργού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης ήταν μία ξεκάθαρη θέση και πάντα στην πολιτική οι καθαρές θέσεις και λύσεις είναι οι σωστές θέσεις και λύσεις. Είναι μία απόφαση δημοκρατική και ταυτόχρονα πολιτικά υπεύθυνη. Είναι απόφαση δημοκρατική, γιατί ο Πρωθυπουργός, με απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και χωρίς να προσφύγει σε δυνατότητες που επίσης θα μπορούσε να έχει από το Σύνταγμα για να συνεχιστεί η κυβέρνηση, ζητά δημοκρατικά και συνταγματικά από την Εθνική Αντιπροσωπεία ανανέωση και επιβεβαίωση της δεδηλωμένης της κυβέρνησης. Είναι ταυτόχρονα και στάση πολιτικής ευθύνης, καθώς σε μία περίοδο κρίσιμη για τη χώρα μας, που χαράσει την πορεία της μετά τα μνημόνια, σε αυτή τη νέα εποχή, για τη θεσμική, οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση και προοπτική της χώρας, και σε ένα δύσκολο και συνεχώς μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και γεωπολιτικό περιβάλλον, χρειάζεται μία σταθερή κυβέρνηση, χωρίς ασάφειες και χωρίς αμφιβολίες όσον αφορά τη δεδηλωμένη. Μα πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η ψήφος εμπιστοσύνης είναι μία απόλυτα πολιτική ψήφος. Γιατί σίγουρα η έξοδος από τα μνημόνια, ο τρόπος με τον οποίο έγινε και κυρίως η πολιτική που εφαρμόζεται τους τελευταίους μήνες μετά την έξοδο από τα μνημόνια, δεν ήταν και δεν είναι ούτε δεδομένη ούτε αυτονόητη. Έχει να κάνει με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Όταν η Ελλάδα μπόρεσε από τον Αύγουστο και μετά να έχει μια καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, σταδιακά ανακτά ξανά τη δική της κυριαρχία. Και σταδιακά, ως χώρα, ως κυβέρνηση, ως Βουλή, ανακτούμε τη δυνατότητα των πολιτικών επιλογών, το οποίο είναι και στην καρδιά της ίδιας της δημοκρατίας. Άρα λοιπόν και η έξοδος από το μνημόνιο, αλλά και ο τρόπος που επιλέχθηκε να γίνει με τη συγκεκριμένη ρύθμιση του χρέους, με μια συγκεκριμένη καθαρή έξοδο, χωρίς πιστοληπτική γραμμή, που κάποιοι άλλοι από την αντιπολίτευση, την αξιωματική αντιπολίτευση, επένδυαν και υποστήριζαν και με κατοχύρωση των συντάξεων, έχει να κάνει με πολιτική επιλογή, που δεν είναι δεδομένη ότι θα ήταν αυτή η επιλογή αν ήταν μια άλλη πολιτική και μια άλλη κυβέρνηση η οποία θα οδηγούσε στην έξοδο από τα μνημόνια. Πολύ περισσότερο, οι πολιτικές επιλογές από τον Αύγουστο και μετά, στη νέα αυτή περίοδο που διανύουμε, οι πολιτικές να ψηφιστούν και να υλοποιηθούν τα οικονομικά και κοινωνικά μέτρα που είχαν εξαγγελθεί στη ΔΕΘ και ήδη αυτή την περίοδο να υλοποιούνται, οι πολιτικές επιλογές να προχωρήσουμε στο επόμενο διάστημα όσον αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού, είχε ήδη αποκατασταθεί η συλλογική διαπραγμάτευση, τα συγκεκριμένα σχέδια όσον αφορά την ενδυνάμωση της δημόσιας διοίκησης που ξεκινάμε, το σχέδιο νόμου αύριο στην αρμόδια επιτροπή και της οργάνωσης των προσλήψεων βάσει των αναγκών με προτεραιότητα στοχευμένη και δημοσιονομικά καλεμένη στην υγεία και στην παιδεία, κάτι που αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προηγούμενες μέρες. Η Συμφωνία των Πρεσπών, συγκεκριμένη πολιτική επιλογή για να κλείσει μία πληγή που ταλανίζει χρόνια τη χώρα μας, εποφελία των εθνικών συμφερόντων και της σταθερότητας της βαλκανικής μας ενδοχώρας και της συνολικής περιοχής μας. Η πολιτική επιλογή να προχωρήσει η δημοκρατική και κοινωνική αναθεώρηση του Συντάγματος και για λόγους διαφάνειας και δημοσίου συμφέροντος η αλλαγή επιτέλους του νόμου περί ευθύνης υπουργών, όπως επίσης και ο εξορθολογισμός των σχέσεων κράτους-εκκλησίας, αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις. Και αυτά είναι στην καρδιά της πολιτικής διάστασης που έχει ψήφος εμπιστοσύνης. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτή την περίοδο, αν αναδεικνύεται παντού και στην Ευρώπη και στη χώρα μας ένας προοδευτικός πόλος και με νέα χαρακτηριστικά με βάση τη συγκυρία, αυτό δεν έχει να κάνει με κομματική γεωγραφία, περιχαρακώσεις χώρων και πολύ περισσότερο με προσωπικές επιλογές και συμμαχίες.
έχει να κάνει με βαθιά ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά στη νέα περίοδο που διανύουμε. Και αφορά στην Ευρώπη συνολικά, όπου βλέπετε εκεί την εναγώνια προσπάθεια να συμπτυχθεί ένα τέτοιο προοδευτικό δημοκρατικό μέτωπο απέναντι στο μαύρο φάσμα που πλανάται πάνω από την Ευρώπη αυτό τον καιρό της ακροδεξιάς και του νεοφιλελευθερισμού. Το βλέπουμε σε όλες τις χώρες αυτή την ανάγκη και βλέπουμε και μία αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού που με βιάζεστε να το καθορίσετε μόνο και να το συλλητεύσετε αν αφορά προσωπικές μετακινήσεις στελεχών ή εκλογικού σώματος. Έχει βαθιά πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά το τι γίνεται αυτή την περίοδο. Γινόταν καθ' όλη την περίοδο της κρίσης και τώρα οριμάζει στη νέα εποχή μπροστά στις νέες προκλήσεις που βλέπουμε. Γι' αυτό δεν το βλέπουμε μόνο στη χώρα μας αυτό, που έχει να κάνει σαφώς και με μια προοδευτική πρόταση που χρειάζεται μια τέτοια προοδευτική συσπήρωση, ένας τέτοιος πόλος να έχει για την επόμενη μέρα, για τη θεσμική, οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας. Το βλέπουμε στην Ιταλία, το βλέπουμε στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, το βλέπουμε στη Γαλλία με τις αναταράξεις που γίνονται όταν δεν υπάρχει ένα σαφές πολιτικό στίγμα στην ηγεσία και το βλέπουμε και στην ίδια τη Γερμανία. Και αυτό βέβαια δείχνει ότι είναι μια συνολική πολιτική και κοινωνική ανάγκη αυτό που ζούμε. Άρα λοιπόν ας κάνουμε μια διάκριση εδώ. Και πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε σαφείς. Είναι άλλο πράγμα η ανάδειξη δύο πόλων που εκ των πραγμάτων ξανααναδεικνύονται, μιας που η πολιτική μπαίνει στο προσκήνιο και στη χώρα μας επιτέλους τώρα που σταδιακά απελευθερωνόμαστε από τις μνημονιακές εντολές και υποχρεώσεις και δεν υπάρχει πλέον το άλοθη του μνημονιακού μονόδρομου για κανέναν. Και εδώ βέβαια, ακριβώς επειδή αναδεικνύονται οι προοδευτικές και συντηρητικές νεοφιλελεύθερες και ακροδεξιές πολιτικές, βλέπουμε τώρα τη Νέα Δημοκρατία να έρχεται και να προτάσει με το δικό της τρόπο ένα άλλο τύπο μνημόνιο με προγραμματικό τρόπο. Το βλέπουμε χαρακτηριστικά και για να αναφερθώ στο δικό μου τομέα στα θέματα της δημόσιας διοίκησης, στα θέματα των προσλήψεων. Λες και εμείς μιλάμε για προσλήψεις, για προσλήψεις. Εμείς μιλάμε για την ανάγκη να στηριχθούν και να καλυφθούν οι ανάγκες του δημοσίου και να μπορέσει η χώρα μας να έχει ένα δημόσιο τομέα που να είναι στην καρδιά της δημοκρατικής λειτουργίας, της παραγωγικής ανασυγκρότησης και του κοινωνικού κράτους. Σε αυτά πιστεύουμε και εκεί στοχεύουμε. Και όπως και εκεί, και στον κοινωνικό τομέα και στον αναπτυξιακό, πλέον διακρίνουμε τις διαφορετικές πολιτικές. Άλλο πράγμα, λοιπόν, η ανάδειξη των δύο πόλων αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στη χώρα μας και άλλο μία τεχνητή πόλωση και ένταση που καλλιεργείται όλο αυτό το διάστημα και το είδαμε και χθες στη Βουλή. Γιατί η τεχνητή πόλωση δεν αφορά ιδέες, επιχειρήματα και ιδεολογία, αφορά μία τεχνητή ένταση που σκοπό έχει να μην γίνει συζήτηση επί των πολιτικών θεμάτων και επιχειρημάτων για τη διάκριση των προτάσεων, αλλά να υπάρχει μία ένταση και ένας αντικυβερνητισμός ισοπεδωτικός και πολύ περισσότερο να γίνεται αυτή η τεχνητή πόλωση επικίνδυνη στο βαθμό που βλέπουμε να στοχοποιούνται άνθρωποι, απόψεις, βουλευτές με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Και επειδή υπόθηκε πριν ότι αυτά έχουν γίνει και στο παρελθόν, αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγεί σε λογικές συμψηφισμών. Όποιος επιστρατεύεται τέτοιες απόψεις και τέτοιες μεθόδους, είναι κάτι που νομίζω ο κάθε δημοκράτης, ανεξαρτήτως αν αυτοπροσδιορίζεται προοδευτικός ή συντηρητικός, και εγώ πιστεύω ότι και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με δημοκρατική συνείδηση καταδικάζουν και θα έπρεπε και ρητά να καταδικάσουν αν τέτοια φαινόμενα, όπως φάνηκε κιόλας, με στελέχη τους είναι πίσω και τα καθοδηγούν. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είμαστε σε μία συγκυρία που επειδή ακριβώς η πολιτική βγαίνει στο προσκήνιο, έτσι και η ψήφος εμπιστοσύνης αφορά αυτά τα χαρακτηριστικά. Και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μία προσωπική αναφορά. Και την κάνω παρότι δεν το συνηθίζω, γιατί αισθάνομαι ότι έχει μία πολιτική διάσταση. Εγώ προσωπικά, όπως και άλλοι βουλευτές, στο παρελθόν διαφωνήσαμε με τη στάση των κομμάτων μας. Εγώ το 2012 παραιτήθηκα από Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, πήρα μια ξεκάθαρη θέση για το δεύτερο μνημόνιο, που σας θυμίζω ότι σε εκείνη τη φάση είχε σαν αιχμή την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, είχε την κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων
και φυσικά και του κατώτατου μισθού. Να το θυμίσω αυτό, πέραν όλων των άλλων. Διαγράφτηκα από το κόμμα μου, που υπηρέτησα από 17 ετών 30 χρόνια, και μάλιστα στις εκλογές του 12 έμεινα στο κόμμα μου, γιατί το θεώρησα και σαν μια ευθύνη. Δεν πήγα κάπου αλλού, δεν χτύπησα κάποια πόρτα. Θέλω να είμαι σαφής, γιατί είχα διατελέσει γραμματέας και το θεώρησα ότι ήταν θέμα ηθικής τάξης για μένα. Και αποχώρησα τελικά τον Οκτώβριο του 12, παρότι είχα διαγραφεί από το Φεβρουάριο, γιατί τότε διαφώνησα εκ νέου με τα νέα μέτρα που ήρθαν από την κυβέρνηση τότε. Και για 6 χρόνια επέλεξα να μην είμαι ενεργή πολιτικά. Ξαναμπήκα τώρα στον ανασχηματισμό μετά τον Αύγουστο και σε αυτή τη νέα φάση και θέλω να σας πω μια προσωπική κατάθεση. Γιατί σέβομαι τους παλιούς μου συντρόφους. Εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ αρνητικά για κανέναν, γιατί πολιτικά τοποθετούμαστε. Και ελπίζω και στο μέλλον να υπάρξουν και ευρύτερες προοδευτικές συσπυρώσεις. Αισθάνομαι δικαιωμένη αυτή τη στιγμή που σας μιλάω σε αυτή την αίθουσα όπου είχα διαφωνήσει το 12, γιατί αυτή η κυβέρνηση στην οποία συμμετέχω, είναι εδώ και υπουργός εργασίας, η συνάδελφος η κυρία Αξιόγλου, επανέφερε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και θα φέρει την αύξηση του κατώτατου μισθού. Αισθάνομαι μια μικρή πολιτική δικαίωση. Άρα λοιπόν έχουν σημασία οι πολιτικές και έχει σημασία το πολιτικό περιεχόμενο της ψήφου εμπιστοσύνης. Είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης που αφορά την πολιτική μας απόφαση για τους επόμενους μήνες, να μπορέσει πραγματικά αυτή η μετάβαση μετά τη μνημονιακή εποχή να έχει αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τις προτεραιότητες στις οποίες αναφέρθηκα. Αφορά όμως και μια ευρύτερη προοπτική που έχει ανάγκη η χώρα μας, που πιστεύω κάθε προοδευτικός αριστερός άνθρωπος, είτε είναι μέσα από την αριστερά, είτε από το σοσιαλιστικό χώρο, είτε δημοκράτες, φιλελεύθεροι άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτή την προοδευτική κατεύθυνση, αξίζει να γίνει διάλογος, να συναντηθούμε, να υπερβούμε διαχωριστικές γραμμές, προκαταλήψεις, ενδεχομένως και πικρίες του παρελθόντος, για να δούμε το μέλλον. Συνεπώς, χωρίς φόβο και πάθος, πιστεύω, ο κάθε βουλευτής, η κάθε βουλευτής, σε αυτή τη συγκυρία, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις απειλές, τις ύβρις, τη στοχοποίηση, πράγματα που νομίζω από όποια παράταξη και αν κινούμαστε εδώ, οφείλουμε να καταδικάσουμε και να καταδικάζουμε και για το μέλλον, πρέπει να σταθεί πολιτικά, με αίσθημα ευθύνης, εφόσον πιστεύει σε μια προοδευτική συνέχεια και σε μια προοδευτική της χώρας και να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ. Το λόγο έχει ο Υπουργός, κυρία